Το γεγονός ότι στα κρατικά νοσηλευτήρια επικρατεί χαώδης κατάσταση είναι κάτι που γίνεται αντιληπτό μόνο με μία επίσκεψη σε κάποιο από αυτά. Όταν όμως αυτό συμβαίνει στο τμήμα εντατικής θεραπείας, όπου η ζωή του ασθενούς κρέμεται από μία κλωστή, τότε διερωτάται κάποιος εάν μιλούμε πλέον για πλήρη κατάρρευση και μία αναστρέψιμη κατάσταση. Δεν ξέρω με τι ασχολείται το αρμόδιο Υπουργείο. Πάντως όχι με τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τις κλινικές των νοσοκομείων. Σαν κραυγή απόγνωσης ακούγονται οι απίστευτες καταγγελίες του Διευθυντή της Εντατικής του Νοσοκομείου Λευκωσίας, που προειδοποιεί ότι είναι θέμα χρόνου να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Σύντομα θα έχει πολύ σοβαρό αντίθετο πάνω στο επίπεδο η υποστελέχωση, με αποτέλεσμα ναι, να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Έχουμε μια απώλεια 2 από τους 8 γιατρούς, αυτό είναι το 25% της δύναμης της μονάδος. Και ήδη εργαζόμασταν υπό οριακές συνθήκες πρώτης αποχώρησης των 2 γιατρών. Η υποστελέχωση δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα στην εντατική, αφού σημαντικές υποδομές που στήθηκαν με πρωτοβουλία των γιατρών, οι οποίοι εξασφάλισαν ευρωπαϊκά κονδύλια, έχουν πέσει σε αχρησία, σύμφωνα με το Θεόδωρο Κυπριανού. Πρόκειται για την υπηρεσία τηλεαποκατάστασης, την υπηρεσία εκπαίδευσης προσωπικού και συγγενών των ασθενών και την υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης. Η εντατική αυτή τη στιγμή πάσχει από δυσκολία στο προσωπικό της και σε ιατρικό και σε νοσηλευτικό επίπεδο και πάσχει επίσης από αδιαφορία των αρμοδίων οργάνων, ούτως ώστε να γίνουν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να μπορέσουν οι δομές της και οι υπηρεσίες της να συνεχίσουν να λειτουργούν. Ο κύριος Κυπριανού, τόσο σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Πολίτης, όσο και στο ΜΕΚΑ, υποστήριξε ότι δεν γίνονται αντιληπτά τα προβλήματα της υγείας από κάποιους επειδή δεν έχουν τις γνώσεις και το επίπεδο να τα αντιληφθούν.